Αύριο τελευταία ημέρα αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα και δεν λείπουν τα λάθη. Το Σαββατοκύριακο πολλοί από αυτούς που αρχικά ήταν δικαιούχοι έλαβαν μήνυμα στο κινητό τους ότι ακυρώθηκε η αίτησή τους. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα. Αν και κατά 95% όπως λέει το Υπουργείο έχουν συμπληρωθεί οι αιτήσεις και έχει καλυφθεί το ποσό, μένει άλλη μία ημέρα για να υποβληθούν και οι υπόλοιπες αιτήσεις. Έρχονται μηνύματα τόσο στο mail όπου έχει δηλωθεί, όσο και στα κινητά των φορολογούμενων που έχουν δηλωθεί. Θα πρέπει λοιπόν οι φορολογούμενοι να μην αγνοούν τα μηνύματα αυτά που έρχονται από τον ειδικά, έτσι ώστε να ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, μην τυχόν και έχει απορριφθεί η αίτησή τους, για να μπορέσουν πάλι να την επαναυποβάλουν. Είναι όμως και μερικοί φορολογούμενοι που ναι μεν τους απορρίφθηκε η πρώτη αίτηση που τους είχε βγει ένα ποσό της τάξης των 800 ευρώ και με τη δεύτερη αίτηση τους βγήκε 875 ευρώ για να πάρουν. Βέβαια είναι κάποια προβλήματα μέσα από το σύστημα τα οποία βρίσκονται κατά την πρώτη υποβολή της αίτησης και μετά με την επαναξιολόγηση πάλι της αίτησης διορθώνονται τα προβλήματα αυτά, γι' αυτό και ο φορολογούμενος παίρνει μεγαλύτερο ποσό. Σε πολλά λογιστικά γραφεία επικράτησε πανικός με τους φορολογούμενους να ρωτούν τι έγινε λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τα άμκα των φορολογουμένων που πρέπει να τρέξουν να ταυτοποιήσουν το αφημί τους με το άμκα τους, έτσι ώστε να φανεί μέσα στο σύστημα το άμκα και να μπορέσει ο φορολογούμενος να υποβάλει. Υπάρχουν και άλλα μεγαλύτερα προβλήματα, όπου κάποιοι φορολογούμενοι, ενώ έχουν δουλέψει στη ζωή τους και βάσει νόμου δεν το δικαιούται επειδή δεν φαίνεται μέσα στο σύστημα ένα ημερομίσθιο εργασίας, θα πρέπει να πάνε στον τελευταίο οργανισμό όπου είστε ασφαλισμένοι, είτε στο ΤΕΒΕ είτε στο ΙΚΑ, να περάσουν τα ένσημά τους μέσω του ειδικά στο άμκα τους, έτσι ώστε να φανεί και να μπορέσουν να κάνουν την αίτηση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπου είναι και η τελευταία μέρα για την υποβολή των αιτήσεων. Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων κλείνει αύριο στις 12 τη νύχτα.